Τα νέα έκτακτα μέτρα και το νέο λουκέτο προκάλεσε, όπως ήταν επόμενο, την αντίδραση των καταστηματαρχών. Να συνδεθούμε με τον Γιώργο Σαρατάκο, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα στην αγορά, αλλά και το τι λένε οι καταστηματάρχες. Υπάρχει ωστόσο, Γιώργο, και ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγη ώρα η κυβέρνηση και αφορά στα ενοίκια των επιχειρήσεων. Καλησπέρα, Βάρη. Πριν από λίγο, λοιπόν, το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία απαλλάσσονται από την καταβολή ενοικίου για τον μήνα Ιανουάριο όσες επιχειρήσεις παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 11 του μηνός. Έτσι λοιπόν οι ενοικιαστές δεν θα είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν στους ιδιοκτήτες το αντίστοιχο ενοίκιο. Θα πρέπει να σου πω λοιπόν ότι οι αντιδράσεις είναι έντονες κυρίως από κλάδους όπως τα κομμωτήρια ή και τα ανθοπολία ή και τα μαγαζιά τα εμπορικά, καθώς τα μένα κομμωτήρια είχαν κλείσει πάρα πολλά ραντεβού για αυτές τις ημέρες, ενώ τα εμπορικά καταστήματα από αύριο πρόκειται να ξεκινήσουν, γιατί αύριο θα ήταν ανοιχτά τα μαγαζιά εάν όλα κυλούσαν ομαλά, θα πρέπει να ξεκινήσουν τη δικασία παράδοση με τη μέρα του Click Away. Έτσι λοιπόν αυτό δεν θα γίνει. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, θα επαφιεθούν στην μέθοδο του courier, που όπως ξέρεις και εσύ, υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, καθώς είναι τόσος μεγάλος όγκος των δεμάτων, που μπορεί να τα φτάσουν και μετά τις γιορτές ή και τις αρχές Φεβρουαρίου. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω, και στο σημείο αυτό, ας ακούσουμε τι είπαν οι καταστηματάρχες στην κάμερα του Star. Το μέτρο πάλι ήταν ευνηδιασμός. Εμείς είχαμε κλείσει κάποιες παραγγελίες για click away κτλ. Τώρα αυτή τη στιγμή πάλι όλα ανατρέπονται, πρέπει να δούμε πώς θα κάνουμε. Θα παρουσιαστούν προβλήματα πάλι με τις courier, μπαίνουμε σε καινούριο πάλι καθεστώς, θα δούμε. Σεβόμαστε απόλυτα αυτή την απόφαση, καθώς είναι μια απόφαση η οποία έχει σαν σκοπό τη δημόσια υγεία και προσπαθούμε να την υπηρετήσουμε και εμείς με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Ωστόσο όμως, αυτό το σεβασμό που δείχνει το εμπόριο θα θέλαμε να το δούμε και από τη μεριά της κυβέρνησης, καθώς όπως καταλαβαίνει ο καθένας απαιτούνται πια ειδικά μέτρα σωτηρίας πλέον του εμπορίου. Και πρακτικά σημαίνει ότι η βαριά χτυπημένη επιχειρηματικότητα που λέγεται λιανικό εμπόριο και χοντρικό βεβαίως, γιατί είναι συνεπακόλουθο, εξακολουθεί να παραμένει στο πάτωμα.